Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πρωτοποριακό ηλεκτρονικό πρόγραμμα που ήρθε να βοηθήσει όλους τους δικτυωτές, ανεξάρτητα από την εταιρεία με την οποία συνεργάζονται ή από τα προγράμματα τα οποία χτίζουν. Κάποιοι από όσους είναι εδώ μπορεί να είναι καινούργοι, κάποιοι μπορεί να είναι παλιότεροι, κάποιοι μπορεί να έχουν μια μικρή ή μια μεγάλη ομάδα ή κάποιοι μπορεί να ξεκινάνε τώρα. Όπως και να έχει, το πρόγραμμα για το οποίο συζητάμε, Online Coach, μπορεί να κάνει τη διαφορά για εσάς. Με τη βοήθεια αυτού του νέου προγράμματος, όλοι οι δικτυωτές οργανώνονται καλύτερα από ποτέ, γίνονται αποτελεσματικότεροι, αυξάνουν κατακόρυφα την απόδοσή τους, γίνονται καλύτεροι στο να βοηθούν και την ομάδα τους και αν θέλουν, αν επιλέξουν να κάνουν κάτι τέτοιο, μπορούν και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Θα τα πούμε αυτά στο τέλος. Ο coach, αυτό το πρόγραμμα, ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι καταστρώνει για εμάς μια στρατηγική, καταστρώνει για εμάς ένα πλάνο δράσης. Ανοιχνεύει τα δυνατά και τα δύναμα σημεία μας, τα σημεία στα οποία θέλουμε βελτίωση, οργανώνει το πρόγραμμα και τα ραντεβού μας. Μάλιστα, αν θέλουμε, μπορούμε να επιλέξουμε και να μας υπενθυμίζει τα ραντεβού που έχουμε, ούτως ώστε να μην τα ξεχνάμε. Μας ενδυναμώνει προκειμένου να βοηθήσουμε αποτελεσματικά την ομάδα μας και κάνει αρκετά πράγματα ακόμα που θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια απαραίτητα για κάθε άνθρωπο που ασχολείται με τη δικτύωση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει αυτό το πρόγραμμα. Με το που μπαίνουμε μέσα, με το που κάνουμε login την πρώτη φορά, το πρώτο πράγμα που μας ρωτάει είναι να ορίσουμε ένα στόχο, να θέσουμε ένα στόχο. Τι θέλουμε να πετύχουμε και μέχρι πότε θέλουμε να το πετύχουμε. Μετά μας παίρνει μια μίνι συνέντευξη, δηλώνουμε κάποια πράγματα για μας, ας πούμε ποιες μέρες τη βδομάδα μπορούμε να ασχοληθούμε κ.ο.κ. Αν δεν είμαστε καινούργοι, αν έχουμε κάποια εμπειρία, αν δεν ξεκινάμε τώρα τη δικτύωση, θα μας ρωτήσει και κάποια πράγματα για το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πλάνα που έχουμε δείξει, ποσοστά επιτυχίας ας πούμε, που έχουμε κ.ο.κ. Αφού του τα δώσουμε όλα αυτά, ο coach ετοιμάζει για μας ένα πλάνο δράσης. Και αφού ετοιμάσει ένα πλάνο δράσης, ουσιαστικά σπάει το στόχο σε μικρές καθημερινές δράσεις. Έτσι κάποιος που έχει ένα μεγάλο στόχο, ο οποίος μπορεί να απέχει πολλές εβδομάδες ή πολλούς μήνες μετά, δεν χάνεται και γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει καθημερινά, ούτως ώστε να πετύχει το στόχο που έχει δηλώσει ότι θέλει να πετύχει. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτό, δημιουργούμε, πληκτρολογούμε δηλαδή, ή εισάγουμε από ένα αρχείο ή κάτι τέτοιο, τη λίστα μας. Τώρα, το πώς αυτό το πρόγραμμα, το πώς online coach χειρίζεται και διαχειρίζεται τη λίστα μας, είναι ίσως το πιο χρήσιμο και το πιο πρωτοποριακό χαρακτηριστικό του online coach. Κάθε φορά, αφού εισάγουμε τη λίστα, κάθε φορά που κάνουμε ένα τηλέφωνο, κάθε φορά που καλούμε έναν υποψήφιο, κάνοντας κλικ στο όνομά του ή στο τηλέφωνό του, ο coach μας ρωτάει, ανοίγει ένα drop-down box, ας πούμε, στο οποίο πρακτικά ο coach μας ρωτάει ποιο ήταν το αποτέλεσμα του τηλεφώνου που κάναμε. Οπότε ο coach αρχίζει και βλέπει με ποιους κλείσαμε ραντεβού και πότε κλείσαμε τα ραντεβού αυτά, ποιους πρέπει να καλέσουμε κάποια άλλη στιγμή, ποιοι είπαν όχι ότι δεν είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν κ.ο.κ. Το ίδιο κάνει ακριβώς τη διαδικασία είναι και όταν δείξουμε πλάνο σε κάποιον ή όταν κάνουμε επακολούθηση σε κάποιον. Ουσιαστικά ο coach κρατάει ακριβώς ένα ιστορικό του πόσοι ανταποκρίθηκαν, με πόσους έχουμε follow-up, με πόσους έχουμε επακολούθηση, πρέπει να ξαναμιλήσουμε αργότερα, πόσοι ξεκίνησαν κ.ο.κ. Τώρα, κάθε απάντηση που δίνουμε μπαίνει αυτόματα στο ημερολόγιο μας. Καταρχήν, ώστε να μην ξεχνάμε κανένα ραντεβού. Πάλι, μάλιστα, αν θέλουμε, μπορούμε να λαμβάνουμε υπενθυμίσεις στο email μας για τα ραντεβού που έχουμε, μισή ώρα, μια ώρα νωρίτερα. Ταυτόχρονα όμως με αυτό, γίνεται και κάτι πολύ πιο σημαντικό. Καθώς δουλεύουμε τη λίστα μας, ο coach υπολογίζει τα δικά μας προσωπικά ποσοστά επιτυχίας σε κάθε διαφορετικό τομέα. Από τη στιγμή που κάνουμε κάποια τηλέφωνα, γνωρίζουμε ακριβώς, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσα τηλέφωνα πρέπει να κάνουμε για να δείξουμε ένα πλάνο ή πόσα πλάνα πρέπει εμείς να κάνουμε για να κάνουμε μια εγγραφή. Γιατί στατιστικά μπορεί να γνωρίζουμε ότι, στατιστικά λέγεται, ας πούμε, στον χώρο της δικτύωσης, ότι μπαίνει ένα στους πέντε. Αλλά πρακτικά υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν ένα στους δύο, ένα στους τρεις, κάποιοι άλλοι άνθρωποι γράφουν ένα στους δέκα. Υπάρχουν κάποιοι που στις προσκλήσεις τους έρχονται σχεδόν όλοι, υπάρχουν άλλοι που στις προσκλήσεις τους έρχονται μισοί. Υπάρχει ένα γενικό στατιστικό, αλλά το πώς πρακτικά δουλεύει για τον καθένα από εμάς, στην πράξη μερικές φορές τα πράγματα διαφέρουν πολύ από τη θεωρία. Οπότε ο coach τι κάνει, μετράει όλα αυτά τα νούμερα για μας και μπορούμε να δούμε ανά πάσα στιγμή πού χρειαζόμαστε βελτίωση ή πού απλά χρειαζόμαστε περισσότερη δράση.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι διοικητές, αλλά ειδικά όταν είμαστε καινούργοι, είναι ότι δεν έχουμε καθαρή ματιά. Μπερδευόμαστε και απογοητευόμαστε ή δεν ξέρουμε που είμαστε καλοί και που δεν είμαστε καλοί. Όταν ξεκινούσα, θυμάμαι ότι καθόμουν. Δεν ξέρω τώρα τη δικιά σας την πορεία. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια ήμουν πάρα πολύ αποτυχημένος. Και έκανα συνέχεια συμβουλευτικές με τους διάφορους αναδόχους που είχα. Σχεδόν κανένας δεν ξέρει πού είναι καλός και πού δεν είναι καλός. Είναι σαν οι διοικητές να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πέτυχαν και υπονοείται ότι είναι καλοί στα πάντα, και σε αυτούς που δεν πέτυχαν και νομίζουν, οι ίδιοι νομίζουν, ότι δεν είναι καλοί πουθενά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλοί στην πρόσκληση, αλλά θέλουν πολλή δουλειά στο πλάνο. Ή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί το πλάνο τους να είναι μια χαρά, αλλά επειδή η πρόσκλησή τους είναι πολύ κακή, τελικά δεν καταλήγει κανείς να δει το πλάνο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάμε στατιστικά τώρα. Αντίστοιχα, μέλη της ομάδας μου τα τελευταία χρόνια που έρχονται για συμβουλευτική σε εμένα, είχαμε πάλι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βοηθήσεις κάποιον που δεν καταλαβαίνεις πού θέλει βοήθεια. Γιατί μια φράση του στυλ «δεν έγραψα κανέναν» δεν λέει απολύτως τίποτα. Πρέπει να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα. Και επειδή δεν κρατάει σχεδόν κανένας από μόνος του αναλυτικά στατιστικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις που κάποιος έχει πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα. Μιλάς με κάποιον ο οποίος έχει κάνει 10 πλάνα, αυτό συμβαίνει στους καινούργιους συνήθως. Έρχεται κάποιος και σου λέει: πάω χάλια. Απογοητευμένος, στεναχωρημένος. Έχω κάνει 10 πλάνα και έχω κάνει 2 εγγραφές. Και παρόλα αυτά είναι απογοητευμένος. Γιατί δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι αυτό είναι το normal. Ή γιατί μπορεί να νομίζει ότι έκανε πολύ περισσότερα πλάνα. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν με τις προσκλήσεις, με την επακολούθηση κ.ο.κ. Με τον online coach μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πού χρειαζόμαστε βοήθεια, μπορούμε να ξέρουμε πού πάμε καλά, πού έχουμε πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας και μπορούμε επίσης να βλέπουμε τι δράση έχουμε κάνει. Γιατί επίσης ένα άλλο συχνό πρόβλημα είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι κάνουν πράγματα, αλλά όταν έχεις ένα ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται τα πάντα, τότε φαίνεται τι πραγματικά έχεις κάνει. Τώρα, όσο απίστευτο και αν φαίνεται, ο coach κάνει για μας ακόμα περισσότερο από αυτά που αναφέραμε. Ας δούμε τώρα το back office που αποκτάμε με το που γινόμαστε μέλη. Είναι καμιά δεκαριά επιλογές, θα τα πάρουμε μία-μία. Το My Dreams τώρα την έχουμε διαθέσιμα 10 tabs, θα δούμε τα πρώτα 3, τα επόμενα 3 κ.ο.κ. Το My Dreams τι είναι? Είναι ουσιαστικά ένα βιβλίο ονείρων. Αυτό που κάναμε παλιά, που είχαμε ένα βιβλιαράκι στο οποίο βάζαμε τα όνειρά μας, που ακόμα μπορούμε να το έχουμε, τώρα γίνεται ηλεκτρονικά. Και τι πλεονέκτημα έχει το ότι γίνεται ηλεκτρονικά? Πρώτον, μπορούμε πάλι να επιλέξουμε να λαμβάνουμε, ας πούμε, κάθε πρωί υπενθυμίσεις με τα όνειρά μας σε τυχαία σειρά. Αυτή να ξυπνάς το πρωί, ξέρω εγώ, και που βαριέσαι να κάνεις κάτι και να βλέπεις τη Ferrari που θέλεις να αποκτήσεις. Είναι τέλος πάντων ένα mind trick που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Ταυτόχρονα μπορούμε να δημιουργήσουμε Facebook ομάδες, κλειστές δικές μας με την ομάδα μας, και κάθε ένας που δημιουργεί ένα όνειρο, αν θέλει, γιατί μπορεί κάποιος να επιλέγει να ποστάρει ή να μην ποστάρει, πάλι να ποστάρεται εκεί πέρα. Δημιουργείται ένα με το όνειρο του καθενός σας. Δημιουργείται έτσι ένα ομαδικό και ωραίο θετικό κλίμα. Το δεύτερο tab είναι ο στόχος μου, my goal. Ουσιαστικά αυτό το είπαμε στην αρχή, είναι τι θέλω να πετύχω πότε. Αυτό μπορεί να είναι ένας βραχυπρόθεσμος στόχος, ένας μεσοπρό, ό,τι θέλει ο καθένας. Τι θέλω να πετύχω πότε, με απλά λόγια. Τώρα, τι είναι το my tasks, που είναι η τρίτη επιλογή? Το my tasks είναι το τι πρέπει να κάνω καθημερινά. Αυτό το όπως και το game plan επανυπολογίζονται αυτόματα μετά από κάθε δράση μας. Δηλαδή, θέλω, ας πούμε, να κάνω, ας πούμε, 10 εγγραφές. Και έχει δύο coach ότι το ποσοστό μου είναι 1 στους 5. Μου λέει ότι πρέπει να κάνω 50 πλάνα. Αλλά αν εγώ έχω βελτιωθεί, ας πούμε, και με τα 10 πλάνα γράψω τους μισούς, ο coach το καταλαβαίνει ότι έχω βελτιωθεί, το συνυπολογίζει στα στατιστικά του και μου αλλάζει το πρόγραμμά μου. Γιατί πλέον βγαίνω από το ποσοστό του 1 στους 5 και πηγαίνω στο ποσοστό του 1 στους 3 ή του 1 στους 2. Αντίστοιχα γίνεται με τις προσκλήσεις, αντίστοιχα γίνεται με τις επακολουθήσεις, αντίστοιχα γίνεται με τα πάντα. Οπότε το my task είναι οι καθημερινές δράσεις. Το ότι πρέπει να πάρεις τόσα τηλέφωνα, πρέπει να συμπληρώσεις τόσα ονόματα στη λίστα σου κ.ο.κ. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν άλλες τρεις επιλογές: το game plan, το calendar και τα στατιστικά μου, το my stats. Το game plan τι είναι? Είναι μια ανάλυση του στόχου σε συνδυασμό με τα στατιστικά που έχουμε. Το calendar είναι ένα ημερολόγιο, αυτό θα πει calendar, και εκεί τι γίνεται? Σε αυτό το ημερολόγιο, χωρίς να πηγαίνουμε εμείς να προσθέτουμε πράγματα, που μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να κλείσουμε κάποιες ημερομηνίες, αλλά το βασικό ποιο είναι? Ότι κάθε τηλέφωνο που κάνουμε, κάθε ραντεβού που κλείνουμε, κάθε επακολούθηση που έχουμε, κάθε τηλέφωνο που πρέπει να καλέσουμε αργότερα κ.ο.κ., προστίθεται αυτόματα στο ημερολόγιο. Το My Stats είναι τα στατιστικά μας.
ό,τι κάνουμε από την πρώτη μέρα που χρησιμοποιούμε τον coach μέχρι μήνες ή χρόνια μετά, κρατιέται σε αναλυτικά στατιστικά για τα πάντα. Οπότε μέσα από το MyStats βλέπουμε για μας ακριβώς τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε στην πρόσκληση, τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε στα πλάνα, τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε στις επακολουθήσεις. Οπότε μπορούμε να βλέπουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να αλλάξουμε κλπ. Τελευταίες τέσσερις επιλογές είναι η λίστα, ένα τεστ προσωπικότητας που εμένα είναι από τα αγαπημένα μου features του coach, settings και το My Team που είναι ίσως το σημαντικότερο και το πιο ενδιαφέρον από όλα. Το My List τι είναι? Προφανώς είναι η λίστα μας που τη χειριζόμαστε με τον τρόπο που είπαμε, εισάγουμε τις επαφές μας ή τις πληκτρολογούμε και έχουμε μια λίστα. Το ωραίο και το επίσης πρωτοποριακό κατά τη γνώμη μου ποιο είναι? Ότι δεν έχεις μία λίστα, έχεις πολλές διαφορετικές λίστες. Για ποιο λόγο? Γιατί άλλο ποσοστό επιτυχίας έχω στη λίστα των γνωστών μου και τελείως άλλοι είναι οι κανόνες που έχω αν δουλεύω, ας πούμε, μια λίστα από αγγελίες ή αν κάνω internet marketing, αν ασχολούμαι κάποια από τις εταιρείες που μπορώ να κάνω internet marketing και μου έρχεται μια λίστα υποψηφίων μέσα από το internet. Άλλο ποσοστό επιτυχίας έχω στην πρόσκληση, άλλο ποσοστό επιτυχίας έχω στα πλάνα. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ καλός στη λίστα με τους γνωστούς του, αλλά αν πάει να δουλέψει κρύα λίστα, να μην έχει εκπαιδευτεί και να μην είναι καλός. Και πρέπει να το δει αυτό. Το να τα βάζεις όλα σε μια λίστα γενικά και να λες τόσες προσκλήσεις, δεν λέει κάτι όταν οι άνθρωποι στις λίστες είναι τόσο διαφορετικοί. Οπότε με το My List μπορεί κάποιος να διαχωρίζει τις επαφές, ούτως ώστε να βλέπει και σε ποιες επαφές είναι καλύτερος, που έχει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Τι είναι τώρα το My Personality? Είναι ένα τεστ προσωπικότητας. Μαθαίνουμε τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες κατά μία θεωρία του Ιπποκράτη και το μείγμα της δικής μας προσωπικότητας. Τώρα, αυτό δεν ξέρω αν έχει άμεση έτσι, χρήση σε ένα διεκδικητή, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια τεστ προσωπικότητες και σου βγάζουν τα θετικά σου, τα αρνητικά σου με βάση την προσωπικότητά σου ή με βάση το μείγμα της προσωπικότητάς σου, πώς είσαι στη δουλειά σου, πώς είσαι ως γονιός, πώς ο φίλος κτλ. Αυτό είναι το πρώτο τέτοιο τεστ προσωπικότητας που έχω δει, που σου λέει και πώς είσαι ως δικτυωτής. Δηλαδή, αν είσαι, ας πούμε, αιματικός, που είναι έτσι ο κοινωνικός τύπος, πρέπει να κάνετε το τεστ τώρα για να καταλάβετε τι είναι αυτό. Είναι ότι στα meetings και στα events λέει έρχεται, ως δικτυωτής είναι αυτό, ότι έρχεται στα meetings επειδή θα περάσει καλά. Αν δεν έρθει, είναι επειδή ξεχάστηκε, γιατί αυτή η TV είναι ξεχασιάριδες. Σαν plan show, ερωματικός πως είναι γεμάτος ενθουσιασμό, πολύ χαρούμενος, αλλά πάρα πολλές φορές μπορεί να πέταξει καμιά κοτσάνη, καμιά να κρύβει ή να μπερδεύσει τα νούμερα και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα, η άλλη προσωπικότητα, ο χολερικός, είναι τέσσερις συνολικά προσωπικότητες. Στα meetings, άμα έρθει, θα έρθει επειδή εκεί είναι όλοι ηγέτες. Αν δεν έρθει, είναι επειδή έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανένας να του μάθει τίποτα. Που είναι έτσι, αν ξέρετε αυτό το τεστ, τώρα καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ. Είναι αυτοί πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους. Σαν plan shower, σαν έτσι, παρουσιαστής, είναι πολύ δυναμικός, εμπνέει εμπιστοσύνη, αλλά το να του πεις όχι, μπορεί να βρεις και τον πελάς, ας πούμε, που δεν διαχειρίζεται καλά την απόρριψη. Και έχει πολλά διαφορετικά. Έχω διαλέξει τώρα δύο, έχει πολλά διαφορετικά. Πώς είσαι σε σχέση με την ομάδα, πώς είσαι, ένα σωρό πράγματα. Και το έχει αυτό για όλες τις προσωπικότητες. Τέλος πάντων, είναι ενδιαφέρον αυτό, έτσι, αν θέλει κάποιος. Κάτι ανάμεσα σε παιχνίδι και σε δουλειά είναι αυτό. Στο settings τώρα, τι κάνουμε? Στο settings, πρακτικά είναι ό,τι κάνεις οποιοδήποτε πρόγραμμα, ρυθμίζεις αν θες να λαμβάνεις ειδοποίησεις, σε ποια γλώσσα θες να είναι, ένα σωρό πραγματάκια μπορείς να ρυθμίσεις. Αν θες να αποστάρονται αυτά, οι στόχοι που βάζεις, τα όνειρα που έχεις, ας πούμε, και το καθεξής, όλα αυτά τα ρυθμίζεις. Και τώρα τι είναι το My Team? Το My Team είναι μια φοβερή καινοτομία, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα χρησιμοποιήσει κάποιος τον coach, έχει δύο επιλογές. Να τον χρησιμοποιήσει καθαρά για τον εαυτό του, για να βελτιώσει ο ίδιος τον εαυτό του ως δικτυωτή, και εκεί το My Team δεν χρειάζεται. Και η δεύτερη επιλογή είναι προφανώς να τον χρησιμοποιήσει ο ίδιος, αλλά αν θέλουμε, μπορούμε να επιλέξουμε να τον χρησιμοποιήσουμε ομαδικά, ώστε να βοηθηθεί όλη η ομάδα. Να τον συστήσουν ουσιαστικά, να αποκτήσουν και εκείνοι με δική μας σύσταση τον coach. Αυτό προφανώς είναι τελείως προαιρετικό, αλλά αν το κάνουμε, γίνεται το εξής. Αποκτούμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε την ομάδα μας αποτελεσματικότερα από ποτέ και ταυτόχρονα μπορούμε να αποκτήσουμε και ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Σίγουρα το πιο σημαντικό είναι το πρώτο, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Μέσα από το tab του My Team βλέπουμε όλα τα μέλη της ομάδας μας που έχουν αποκτήσει τον coach από εμάς, από δική μας σύσταση. Αυτά μπορεί να είναι τα μέλη της ομάδας μας με τα οποία δουλεύουμε εμείς. Αυτοί μέσα από τα δικά τους settings μας δίνουν άδεια
να βλέπουμε τα δικά τους στοιχεία, τα δικά τους στατιστικά. Μπορούμε να δούμε τα στατιστικά τους, να λαμβάνουμε ενημερώσεις για τους στόχους που θέτουνε και να βλέπουμε μέσα από το ημερολόγιο τους την καθημερινή δράση που κάνουμε. Ουσιαστικά μπορούμε να βλέπουμε και να γνωρίζουμε τα πάντα για την επιχείρησή τους. Τώρα, όταν ένας upline αρχίζει να χρησιμοποιεί τον coach μαζί με την ομάδα του, βιώνει μια πρωτόγνωρη αίσθηση. Έχει απόλυτη διαφάνεια στο τι κάνει ο κάθε ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύει και τι ακριβώς πρέπει να βελτιώσει. Τώρα, κλασικό παράδειγμα είναι ο downline, ο οποίος σου λέει ότι θέλει να προχωρήσει, θέλει να κάνει πράγματα και ούτω καθεξής και εσύ μπαίνεις μέσα στο ημερολόγιο και βλέπεις ότι μέσα στις τελευταίες 40 μέρες έχει κάνει 3 πλάνα. Εκεί δεν έχει νόημα να συζητήσει με αυτόν τον άνθρωπο για τη λίστα ή για την πρόσκληση ή για το... Είναι απλά ότι πρέπει να κάνει περισσότερη δράση. Και πόσοι από εμάς που έχουμε έτσι δουλέψει με ομάδες δεν έχουμε τέτοιες εμπειρίες ανθρώπων που θεωρούμε δεν πάμε καλά και καταλαβαίνουμε μετά πάρα πολύ καιρό ότι απλά δεν έχουν κάνει δράσεις, ότι έχουν περάσει μήνες και έχουν μιλήσει ελάχιστο κόσμο. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνονται όλα απλά και ξεκάθαρα και ο κάθε απλά καταλαβαίνει πολύ γρήγορα πού ακριβώς πρέπει να βελτιωθεί κάτι, πού πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτά όσον αφορά τη βοήθεια στην ομάδα. Έχεις περισσότερη πληροφόρηση από ποτέ για το κάθε μέλος με το οποίο δουλεύεις. Είπαμε όμως ότι μπορεί κάποιος να δημιουργήσει και εισόδημα. Πριν μιλήσουμε για το πώς μπορεί κάποιος να κερδίσει χρήματα από τον coach, να μιλήσουμε λίγο για το κόστος. Καταρχήν, για να συγκρίνουμε, για να δούμε τις τιμές αγοράς, δεν γίνεται να συγκρίνουμε τις τιμές αγοράς γιατί δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο που να κάνει ότι ο coach. Δεν υπάρχει κάτι άλλο παρόμοιο με τον coach για να συγκρίνει τις τιμές. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε όμως ότι ακόμα και απλά προγράμματα, παραδείγματος χάρη ηλεκτρονικές ατζέντες, ας πούμε, ηλεκτρονικά ημερολόγια κ.ο.κ., κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ. Ο coach όμως ήρθε να βοηθήσει το μέσο δικτυωτή και προκειμένου να είναι δυνατόν να αποκτηθεί από οποιοδήποτε ή και από ολόκληρες ομάδες, προκειμένου να είναι δυνατόν μια ολόκληρη ομάδα να πάρει ο καθένας από αυτούς τον coach και να δουλεύουν όλοι μαζί με τον coach, το κόστος του προφανώς είναι εξαιρετικά χαμηλότερο. Για να μην τα απολογούμε, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να αποκτήσει τον coach με μόλις $28 το μήνα. Και μάλιστα, αν απλά συστήσουμε 3 μέλη, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε ούτε καν αυτά τα $28. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε απολύτως τίποτα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον coach εντελώς δωρεάν αν απλά συστήσουμε 3 μέλη. Οπότε, με $28 το μήνα, αυτό είναι περίπου 25 ευρώ, η εταιρεία είναι αμερικάνικη, η εταιρεία που τον έχει κατασκευάσει, και αυτό τιμολογούμε σε δολάρια και όχι σε ευρώ. Τι είναι ακριβώς $28 και ανάλογα με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου βγαίνει περίπου 25 ευρώ. Οπότε με αυτά τα $28 αποκτούμε τη δυνατότητα να οργανώνουμε τη λίστα μας και τα ραντεβού μας, να μετράμε αναλυτικά στατιστικά για τα πάντα, να δεχόμαστε υπενθυμίσεις για τα πάντα από τα ραντεβού μας, από τα ραντεβού που έχουμε προγραμματίσει μέχρι τους στόχους μας και τα όνειρά μας, να έχουμε αναλυτικό σχέδιο και αναλυτικό πλάνο δράσης, online ημερολόγιο, τεστ προσωπικότητας που μπορούμε να κάνουμε εμείς, να κάνουν άλλοι, πρόσβαση σε στοιχεία της ομάδας μας κ.ο.κ. Τώρα, πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε το εισόδημά μας συστήνοντας τον coach. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι τελείως προαιρετικό, απλώς κάποιοι θα επιλέξουν να το χρησιμοποιήσουν, πάμε να δούμε τι γίνεται, σίγουρα πάντως δεν είναι αναγκαστικό να τον συστήσουμε σε άλλους. Είπαμε τώρα ότι για τον coach πληρώνουμε για να μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε $28 το μήνα. Αυτά τα $28 το μήνα είναι και η κατανάλωση του δικτύου που θα δούμε στη συνέχεια. Γιατί προφανώς και ο coach, αφού έχει κατασκευαστεί για να είναι ένα εργαλείο δικτυωτών, προφανώς και αυτός πωλείται μέσα από δικτύωση. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχουν μέλη τα οποία να μην καταναλώνουν, που είναι έτσι κι αλλιώς ένα συνηθισμένο πρόβλημα στη δικτύωση. Σε αντίθεση με το κλασικό δικτυακό marketing, δεν μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη μας γραμμή απεριόριστα άτομα. Μάλιστα, στην πρώτη μας γραμμή δεν μπορούν να εισαχθούν πάνω από 3 άτομα. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 3x8 Forced Matrix. Και πώς ακριβώς δουλεύει? Αναπτύσσεται ως εξής. Αν εισάγουμε 3 μέλη, αυτά τα 3 μέλη συνδέονται κατευθείαν με εμάς. Οι επόμενοι όμως, οι επόμενοι 2 ας πούμε, εισάγονται υποχρεωτικά κάτω από αυτούς που ήδη υπάρχουν και γίνεται αυτό ούτως ώστε κάθε ένας από εμάς αποκτήσει 3. Τώρα, αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο, σε βάθος χρόνου καταλήγει με ομάδα, προφανώς δεδομένου του γεγονότος
ότι δεν θα σταματήσουν όλοι απλά ή ταυτόχρονα να εισάγουν άτομα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο κάθε ένας που συμμετέχει γίνεται σε ένα μικρό βαθμό μέτοχος της επιτυχίας του δικτύου στο οποίο συμμετέχει. Αν το δίκτυο πάει καλά, πράγμα που προφανώς δεν εξαρτάται από εκείνον. Αν δεν εισάγει άτομα, θα έχει κέρδος, αλλιώς δεν θα έχει κέρδος. Τώρα, υπάρχουν διάφορα μπονούς. Δεν θα μπω στο βάθος του οικονομικού πλάνου, θα αναλύσω τα τρία αρχικά μπόνους, τα τρία πρώτα μπόνους. Υπάρχουν συνολικά 9, δεν έχει σημασία τώρα να εμβαθύνω. Το πρώτο και το τρίτο αφορά μόνο όσους θα συστήσουν τον coach. Το δεύτερο αφορά και τους απλούς καταναλωτές, αυτούς που απλά συμμετέχουν στο δίκτυο. Για κάθε άτομο που εισάγεται σε αυτή τη δομή Matrix, το 3x8, και βρίσκεται από κάτω μας, βρίσκεται στο δικό μας Matrix, εμείς κερδίζουμε $1 το μήνα. Αυτό ισχύει για κάθε άτομο που βρίσκεται στο Matrix μας, ανεξάρτητα από το αν το συστήσαμε εμείς, ανεξάρτητα αν προήλθε από εμάς. Ακόμα και για άτομα δηλαδή που πέφτουν από πάνω, εμείς πληρωνόμαστε $1 το μήνα. Πληρωνόμαστε για το Matrix μας μέχρι το 5ο, 6ο ή 7ο επίπεδο, αν είμαστε απλοί καταναλωτές. Για να αποκτήσουμε έτσι μια εικόνα, αν το Matrix μας γεμίσει πλήρως μέχρι το 5ο επίπεδο, δημιουργούνται προμήθειες που είναι περίπου $350. Αν γεμίσει μέχρι το 7ο επίπεδο, δημιουργούνται προμήθειες πάνω από $3.000. Προφανώς η διαφορά είναι τεράστια. Και πάλι δεν θέλω να εμβαθύνω στο οικονομικό πλάνο. Στο τέλος, κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια, αν βλέπετε αυτό το βίντεο μαγνητοσκοπημένο, θα έχετε αναλυτική πληροφόρηση, θα μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλο το πλάνο πληρωμών μέσα από ένα δωρεάν back office που θα δημιουργήσουμε για εσάς. Αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο πρώτος τρόπος πληρωμής που είδαμε πριν είναι το appreciation bonus. Το appreciation bonus λέει το εξής. Καταρχήν, αν απλά συστήσουμε 3, γινόμαστε δωρεάν, δεν ξαναπληρώνουμε ποτέ. Για κάθε νέο μέλος που συστήνουμε από εκεί και πέρα, αυξάνουμε το μηνύο εισόδημά μας κατά $7 το μήνα. Το bonus αυτό το εισπράττει όποιος συστήσει το νέο μέλος, ανεξάρτητα με το ποια θέση θα καταλάβει αυτό το Matrix. Δεν το κερδίζουμε δηλαδή μόνο για τους πρώτους 3, μπορούμε να συστήσουμε 20, 30, 40, 50, 100, όπου και αν τοποθετηθούν στο Matrix μας, εμείς κερδίζουμε αυτά τα δολάρια. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα όριο στο πόσα μέλη μπορεί να συστήσει κάποιος και στο πόσες φορές μπορεί να επωφεληθεί από αυτό το bonus. Σίγουρο όμως το καλύτερο και το πιο κερδοφόρο bonus είναι το matching bonus. Τι λέει τώρα το matching bonus? Λέει ότι για κάθε μέλος που έχουμε συστήσει προσωπικά θα κερδίζουμε έξτρα από τα χρήματα που παίρνουμε από όλα τα υπόλοιπα bonus ποσό που φτάνει το 50% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix Bonus. Με απλά λόγια θα πει αυτό. Υποθέτουμε ότι εμείς έχουμε συστήσει 20, 30, 40, 50 μέλη. Και ο κάθε ένας από αυτούς κερδίζει μια μικρή μεγάλη προμήθεια από το Matrix. Ας κάνουμε τώρα ένα παράδειγμα ότι έχουμε 50 μέλη που ο καθένας κερδίζει €200 από το Matrix Bonus. Είτε επειδή αυτοί κάναν πολλές συστάσεις, είτε επειδή δικοί τους κάναν συστάσεις, είτε επειδή τοποθετήθηκαν άτομα στο Matrix τους. Εμείς θα κερδίζουμε, αυτοί θα παίρνουν τα €200 τους. Εμείς θα κερδίζουμε το 50% των €200 που είναι €100, άρα θα κερδίζουμε €5.000 μόνο από αυτό το bonus. Το matching bonus προφανώς καταλήγει να αποδίδει πολύ πολύ περισσότερα χρήματα από όλα τα υπόλοιπα bonus μαζί και δίνει τη δυνατότητα να χτιστεί εισόδημα, όπως είδαμε πριν, των 350 ή των $3.000, πολύ πριν συμπληρωθεί το 5ο ή το 7ο επίπεδο αντίστοιχα, δηλαδή με πολύ πολύ λιγότερα άτομα. Συνοψίζοντας λοιπόν, με τα $28 το μήνα κάποιος έχει τις εξής επιλογές. Πρώτον, απλά να χρησιμοποιήσει τον coach ώστε να επωφεληθεί ο ίδιος, να οργανώσει τη δουλειά του, να προσπαθήσει να πετύχει το πρόγραμμα το οποίο χτίζει, το δίκτυο το οποίο χτίζει. Δεύτερον, να τον χρησιμοποιήσει και ταυτόχρονα να προτείνει στην ομάδα του να τον χρησιμοποιήσει, ώστε να ωφεληθεί και η ομάδα του και να είναι εκείνος και να έχει εκείνος και μεγαλύτερη δυνατότητα να τους βοηθήσει επίσης. Αυτό. Το μεγαλύτερο κέρδος που δημιουργεί σε κάποιον είναι ότι μπορεί να βοηθεί την ομάδα του πάρα πάρα πολύ αποτελεσματικά, πολύ αποτελεσματικότερα από ποτέ. Ταυτόχρονα όμως από τη στιγμή που δημιουργείται ένα δίκτυο και γίνονται συστάσεις, του δημιουργεί και ένα έσοδο. Και η τρίτη επιλογή, η πιο επιχειρηματική, επαγγελματική, είναι να επιλέξει κάποιος να κάνει πολλές συστάσεις στον κόσμο, να επιλέξει να κάνει πολλές συστάσεις είτε στην Ελλάδα είτε παγκοσμίως, γιατί ένα καλό που έχει αυτό το πρόγραμμα είναι ότι μπορεί να διωθεί σε όλο το πλανήτη, δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί. Ακόμα προφανώς ή κυρίως σε άτομα εκτός ομάδας του, από άλλα δίκτυα, ένα δίκτυο τέσσερα από άλλες εταιρείες και το καθεξής, δημιουργώντας ένα σαφώς, όπως είδαμε και πριν, καθώς θα δημιουργούνται άτομα που θα κερδίζουν προμήθειες, ένα πολύ πολύ μεγάλο εισόδημα, κυρίως λόγω του matching bonus. Ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξετε, ο coach μπορεί να κάνει τη διαφορά για εσάς,
Ένα καλό που έχει η ομάδα μας είναι ότι έχουμε εντελώς δωρεάν και πλήρη ελληνόφωνη δωρεάν εκπαίδευση. Μπορείτε πάρα πολύ εύκολα, έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα είναι εύκολο, αλλά ακόμα και αν δυσκολεύεστε στα αγγλικά, έχουμε βιντεάκια που εξηγούν τα πάντα. Και επίσης μπορείτε να αποκτήσετε και πρόσβαση σε ένα site που έχουμε, το οποίο διδάσκει και πράγματα εκτός του coach, το πώς μπορεί κάποιος να κάνει μια καλή πρόσκληση, ας πούμε, κ.ο.κ. Τώρα, κάνοντας κλικ στο κουμπί που βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο, θα εμφανιστεί μια τέτοια σελίδα, είναι στα αγγλικά, μην δώσετε σημασία. Εκεί πέρα συμπληρώνετε όνομα, email, τηλέφωνο. Και τι συμβαίνει με το που συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα? Δημιουργείται για σας ένα δωρεάν ψηφιακό γραφείο, μέσα από το οποίο μπορείτε να ερευνήσετε τα πάντα από μέσα. Τώρα, μέσα από αυτό το γραφείο μπορείτε να δείτε αναλυτικά και επίσημα, κατευθείαν από την εταιρεία, αναλυτικά το προϊόν, πώς λειτουργεί, τις δυνατότητες του κάθε tab που είδαμε τώρα εμείς σχετικά περιληπτικά. Αν θέλετε να δείτε αναλυτικά το πλάνο πληρωμών, μπορείτε να το δείτε. Εκεί αναφέρονται και οι 9 τρόποι πληρωμών, όχι μόνο οι 3 που ανέφερα τώρα. Πώς λειτουργεί το σύστημα, πόσο γρήγορα αναπτύσσεται αυτό το πρόγραμμα, αυτό το βλέπετε μέσα από τη γενεαλογία. Αν θέλετε, εκεί πέρα τώρα, όταν τα μελετήσετε όλα αυτά, θα έχετε 2 επιλογές. Η πρώτη επιλογή θα είναι να επικοινωνήσετε με τον άνθρωπο που σας έχει στείλει αυτό το βίντεο. Αν κατεβείτε κάτω σε αυτή τη σελίδα, εκεί θα δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του, μπορείτε να τον καλέσετε. Ή μπορεί να αποφασίσετε να ξεκινήσετε να τον, έτσι, είτε δοκιμαστικά είτε σοβαρά. Υπάρχουν 3 επιλογές: να πληρώσει κάποιος με το μήνα, με το τρίμηνο ή με το έτος. Επιλέγετε ό,τι σας ταιριάζει. Μπορείτε να διαβάσετε και το τι διαφορά έχει το ένα πακέτο από το άλλο. Από την πλευρά της χρήσης του προγράμματος δεν έχει απολύτως καμιά διαφορά. Εκεί που έχει διαφορά είναι ότι οι αιτήσει κερδίζουν περισσότερες προμήθειες από τα άλλα, θα τα μελετήσετε αυτά. Οπότε επιλέγετε ό,τι θέλετε εσείς, συμπληρώνετε, λέει credit card, αν δείτε εκεί λίγο πιο κάτω λέει να εισάγετε την κάρτα σας, το credit card. Αυτό δεν είναι πιστωτική κάρτα, μπορεί να είναι χρεωστική Visa ή Mastercard. Συμπληρώνετε ό,τι σας ζητάει, τέλος πάντων προχωράτε και ενεργοποιείτε κατευθείαν ο coach και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε. Ταυτόχρονα, μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε, θα σας έρθει και ένα email από το συνεργάτη που σας σύστησε, το οποίο θα έχει όλα τα βίντεο, όλη την εκπαίδευση, θα έχετε πρόσβαση σε όλη την εκπαίδευση που έχουμε, ούτως ώστε να μάθετε να το χρησιμοποιήσω στο δυνατόν συντομότερα. Οπότε, κάντε κλικ τώρα, αν βλέπετε αυτό το βίντεο μαγνητοσκοπημένο, κάντε κλικ στο κουμπί που βρίσκεται κάτω από το βίντεο και λέει συνέχεια, ούτως ώστε να περάσετε στο back office σας. Γεια χαρά!